Καλημέρα σας, είμαι Ελένη, καλώς ήρθατε στο κανάλι Μαγειρικής μου. Σήμερα να κάνω διαιτητική τούρτα, θα είναι τούρτα με λίγες φυρμίδες και ονομάζεται ανοιξιάτικη τούρτα. Και πάμε στα υλικά. Θα χρειαστεί κεφίρ 300 γραμμάρια, καλαμποκίσιο αλεύρι 100 γραμμάρια, αλεύρι κανονικό 100 γραμμάρια, χρώμα ζαχαροπλαστικής, εγώ έχω πράσινα, λίγη βανίλια, σόδα φαγητού, ένα κουταλάκι στέβια, 2 κουταλάκι πακετ πάουντερ, λίγη πρέζα αλάτι, ένα κουτάλι χλωρό νερό για να διαλύετε την χρώμα, αν έχετε χρώμα σε σκόνη. Αν έχετε χρώμα σε υγρή μορφή, δεν χρειάζεται το νερό. Και για την κρέμα, τυρί κρέμα τύπου Φιλαδέλφια με χαμηλά λιπαρά, όμως 280 γραμμάρια, αμφότερα 200 γραμμάρια, βανίλια και στέβια ή μέλι 4 κουταλιές σούπας. Στη λικάνη βάζω το κεφίρ, τη σόδα φαγητού, ανακατεύω και αφήνω για 15 λεπτά για να φουσκώσει. Βλέπετε πόσο φουσκώσε αμέσως το κεφίρ. Χωρίζω τους κρόκους από τα σπράδια. Στους κρόκους βάζω το κεφίρ και ανακατεύω. Κασκινίζω όλα τα αλεύρια και βάζω το baking powder. Ανακατεύω πολύ καλά με σύρμα και ρίχνω στέβια και την βανίλια. Ανακατεύω. Ύστερα, αν θέλετε να γίνει κόκκινο χρώμα το παντισπάνι, τότε πρέπει να βάλετε μέσα σε μικρή ποσότητα νερό λίγη σταγόνη κόκκινο χρώμα. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το κόκκινο χρώμα, μπορείτε να βάλετε απλά λίγο κακάο σκόνη, περίπου 1,5 κουτάλι. Εγώ βάζω πράσινη. Τώρα χτυπάω τα ασπράδια με μία πρέζα αλάτι για 4 λεπτά περίπου. Και από λίγο βάζω τα χτυπημένα ασπράδια στο πρώτο μείγμα. Ανακατεύω με απλές κινήσεις. Και τώρα στην φόρμα που έχει διάμετρο 15 εκατοστά περίπου βάζω το 1 τρίτο του μείγματος. Είναι περίπου 200 γραμμάρια. Και ψήνω στο φούρνο, στο ζεστό φούρνο, προφερμαλμένο φούρνο, στους 180 βαθμούς για 10-15 λεπτά περίπου. Εσείς ψήστε ανάλογα στο φούρνο σας. Με την ίδια διαδικασία ψήνω και τα άλλα 2 παντισπάνια. Κάνω την κρέμα. Περνάω με το μίξερ το αμφότερο και στο αμφότερο βάζω όλα τα υλικά για την κρέμα. Δηλαδή ενώνω αμφότερο, κρέμα, τυρί κρέμα με χαμηλή λιπαρά, βανίλια και μέλι. Αν δεν θέλετε μέλι, μπορείτε να βάλετε στέβια. Όταν ψηφί το παντισπάνι, το ξεκουλάω το λαντόχαρτο και αφήνω να κρεώσουν. Τώρα κόβω λίγο τα παντισπάνι εισιώνοντας από πάνω. Αυτό αφήνω για διακόσμηση. Τα αποφετώ το πρώτο παντισπάνι πάνω σε μία πιατέλα. Την κρέμα οπτικά χωρίζω στα 3 και βάζω πάνω στο πρώτο παντισπάνι το 1 τρίτο της κρέμας. Μετά με το ίδιο τρόπο φτιάχνω και τα υπόλοιπα 2. Επίσης καλύπτω με την κρέμα τα πλαϊνά της τούρτας και από πάνω ρίχνω τρίματα. Τα κομμάτια που έκοψα από το πάνω του παντισπάνι περνάω στο blender και ρίχνω πάνω στην τούρτα και καλύπτω και τα πλαϊνά. Παιδιά, μπορείτε να τη στολίσετε ανάλογα με τα γούστα σας. Κοιτάξτε, τι ωραία διαιτητική τούρτα γίνεται. Βεβαίως αφήσετε για λίγο στο ψυγείο για να σταθεροποιηθεί. Εγώ τώρα να την κόψω για να σας δείξω πόσο ωραία φαίνεται.
μέσα. Είναι απλή τούρτα, νόστιμη και βασικά είναι διαιτητική. Κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνονται στρώσεις. Και η κρέμα είναι πολύ νόστιμη και η τούρτα είναι χορταστική. Παιδιά, εδώ πάνω αφήνω ένα link να δείτε και άλλη μια τούρτα που είχα κάνει για τη δίαιτα Dukan. Εκείνη τούρτα πάρα πολύ νόστιμη. Μου φαίνεται είναι και πιο νόστιμη που είχα φάει ποτέ από τη διαιτητική τούρτα. Δοκιμάστε. Καλή επιτυχία. Γεια σας.